Και είναι μαζί μου η Έλενα Λάσκαρη. Να σταθούμε στι βασικέ οικονομικέ ειδήσει που μα έδωσε χθε ο Πρωθυπουργό Έλληνα και να ξεκινήσουμε από αυτή την παρέμβαση ε, για τα τιμολόγια του ρεύματο. Η κυβέρνηση έχει να δώσει μια απάντηση σε μια πρόσκαιρη έκρηξη του κόστου. Το θέμα είναι ότι εδώ. Ε, φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές στρεβλώσεις που μάλλον θα προκαλούν αυτό το πρόβλημα ξανά και ξανά. Μιλάμε για ακραίε στραβλώσει, μια σκέτη τρέλα στι τιμέ τη χοντρική τι τελευταίε κυρίω ημέρε. Εξηγούμε. Το μεσημέρι 60 ευρώ η μεγαβατόρα. Το βράδυ 760 ευρώ ε η μεγαβατόρα. Και αν δει από την Ουγγαρία και κάτω, ε, στα, στα Βαλκάνια και στη Νότια Ευρώπη, στη γειτονιά τη δικιά μας δηλαδή, βλέπεις τιμές 200, 220, 230 ευρώ. Και αν πας δυτικά και mm. δεις τη Γαλλία, τη Γερμανία, την ε, Ισπανία, την Πορτογαλία, βλέπεις τιμές 70 και 80 ευρώ. Ποια ενιαία αγορά στην Ευρώπη, Αυτή είναι η ενιαία αγορά. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα στρεβλό, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση. Πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και παρενέβη. Διότι αν δεν παρενέβαινε, θα είχαμε αυξήσει φωτιά στου λογαριασμού των καταναλωτών τον Αύγουστο. Οι οποίε θα έρχονται να κουμπώσουν με τι αυξήσει που έχουν ούτω ή άλλω τα τρόφιμα. Όπου εγώ είδα τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να λέει Κάντε υπομονή, κάνουμε Μαγικής ό,τι μπορούμε, δεν αλλά υπάρχουν, δεν υπάρχει πήγα. μαγικό ραβδί. Σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά τώρα, δεν ξέρω, μήπω εκεί πρέπει να πέσει ράβδο. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να μα πει πρώτα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν υπάρχει πρόβλημα, και μετά, αν υπάρχει πρόβλημα, βεβαίω να πέσει πέλεκη βαρύ. Καταγράψαμε την αγανάκτηση του κόσμου. Είναι γεγονό ότι οι τιμέ έχουν αυξηθεί αιτιολογούνται αυτέ οι αυξήσει από στοιχεία κόστου ή μόνο επειδή αυξήθηκαν, το, οι τιμέ των καυσίμων τα προηγούμενα χρόνια, ανέβηκαν, κόλλησαν εκεί και ξέχασαν να παίξουν. Κάποιο πρέπει να το ψάξει. Ζητήθηκε η παρέμβαση τη Επιτροπή Ανταγωνισμού, πρέπει να κάνει την έρευνά τη φέτο, όχι σε τρία τέρμινα, όχι του χρόνου τα αποτελέσματα και αν υπάρχει πρόβλημα να πέσει πάλι και τη Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.